Καλημέρα κύριε Χατζή. Καλημέρα. Στους ακροατές. Ναι. Έχετε ειδικώς ασχοληθεί με αυτό το θέμα, το τι ακριβώς έγινε. Παρακαλώ, θα θέλαμε να μας το περιγράψει και το τι. Γιατί δεν το βλέπω να πολύ παίζει το θέμα. Το βλέπω πολύ κάτω. Κύριε Χατζή, δυστυχώς, καταρχήν πρέπει να εκφράσουμε ως ΚΚΕ τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του νεκρού εργάτη και θέλουμε να καταγγείλουμε την εργοδοσία η οποία φρόντισε αμέσως να διακινήσει μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, που αναπαράχθηκε βέβαια από όλα τα μέσα ενημέρωσης, ότι ο εργαζόμενος σκοτώθηκε χθες στην γερανογέφυρα του Σκόσκο, ότι δήθεν μόλις είχε σχολάσει και επέστρεψε να πάρει από το σημείο κάποια προσωπικά αντικείμενα. Συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε με πολύ σεβασμό να σας διακόψω, ναι, και να πω σε εμάς εδώ, σε αυτό το μέσο που μιλάτε τώρα, δεν διακινήθηκε αυτή η πληροφορία. Δεν λέω για εσάς, κύριε Χατζή. Λέτε για άλλα μέσα. Λέμε για άλλα μέσα. Λοιπόν, που ακόμα και η Αυγή τώρα το αναπαράγει ακόμα σήμερα, παρά την καταγγελία του σωματείου και ότι ο συνάδελφος δούλευε στη βάρδια 3 με 11, όπως βεβαιώνουν. Στην γερανογέφυρα 10, όπως σημειώθηκε χθες στη συγκέντρωση, που τέλος πάντων οι εργαζόμενοι αμέσως έκαναν διαμαρτυρόμενοι και σήμερα βέβαια απεργούν ενάντια σε όλη αυτή την πραγματικότητα που ζουν οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, με τα τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα, την εντατικοποίηση της δουλειάς, την έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής ασφάλειας στους χώρους. Και όλα αυτά βέβαια έχουν σαν αποτέλεσμα τα δεκάδες ατυχήματα, με τους εργαζόμενους να λένε ότι δεν υπήρχε, λέει, κάποιος ανάμεσά μας από τους εργαζόμενους να μην γλίτωσε το θάνατο την τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή γλιτώνουν το θάνατο από όλη αυτή την κατάσταση που κυριαρχεί σε αυτό το κάτεργο, κύριε Χατζή. Και η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί ο νόμος Χατζηδάκη δυστυχώς αυτή την εργασιακή ζούγκλα της εντατικοποίησης της δουλειάς, ήλιο με ήλιο για ένα ξεροκόμματο, τις απλήρωτες υπερορίες μέχρι θανάτου, χωρίς μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας, με ανύπαρκτους ελεκτικούς μηχανισμούς. Αυτά νομοποίησε, κύριε Χατζή, ο νόμος αυτός του κύριου Χατζηδάκη, που κατάργησε το 8ωρο, κατάργησε την αμοιβή των υπερορίων, τις αύξησε. Δηλαδή και ζει σήμερα ο εργαζόμενος αυτά τα αποτελέσματα. Και χρειάζεται εδώ να ενταθεί η προσπάθεια να υπάρξει αλληλεγγύη στον αγώνα αυτών των εργαζομένων για τη ζωή τους, για να γυρίζουν πίσω στο σπίτι τους ζωντανοί, κύριε Χατζή. Μάλιστα. Γιατί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Νομίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες και πρέπει να πάρει τώρα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων, να σταματήσουν οι κόντραβάρδιες, όπως τις ονομάζει, γιατί τελειώνουν το πρωί και συνεχίζουν μετά από 6-7 ώρες. Μάλιστα. Να υπάρχει μόνιμη εργασία στους εργαζόμενους και βέβαια έχουν άλλα αιτήματα για την Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας. Καλά, εντάξει, ναι, και όλα αυτά μια που πρέπει αίτημα να ικανοποιήσει. Βασικά στο θέμα για το οποίο συζητάμε, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει εναλλεχής έλεγχος για το τι ακριβώς συνέβη και να αποδοθεί το δίκαιο. Αυτό νομίζω ότι μας είπατε. Και αυτό πρέπει να γίνει. Και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή θα επανέλθουμε, κύριε Κατσότη. Έχει διαλύσει την επιθεώρηση εργασίας, κύριε Χατζή. Ναι, εσείς, αυτό σας συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ θα επανέλθω στο θέμα να δω, και θέλω να σας παρακαλέσω να επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα, ούτως ώστε να δούμε ποια είναι η εξέλιξη του πράγματος. Γιατί δεν θα το αφήσουμε έτσι. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που οφείλει το κράτος να δώσει απαντήσεις, κύριε, και να το διερευνήσει. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά.